Τι είδου αντιπολίτευση θα πρέπει να περιμένουμε από το ΚΚΕ, ε, το οποίο τελικώ ε, συγκέντρωσε ένα ποσοστό ταυτόσιμο με αυτό που συγκεντρώσατε στι ευρωεκλογέ, σωστά, κύριε ναι, Σοφιανέ. Ναι, είναι ένα θετικό γεγονό αυτό για εσά, καταρχά. Περιμένατε κάτι παραπάνω, Κοιτάξτε, το, το ένα είναι το σχόλιο για το τι έχουμε σήμερα. Mm -hmm. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η εναλλαγή την οποία την περιμέναμε. Εναλλαγή κυριολεκτικά, όχι αλλαγή. Τα μεγάλα λόγια και οι παχέ κουβέντε που ακούγονται εδώ για την ανάπτυξη θα έρθουν αντιμέτωπε με μια σκληρή πραγματικότητα. Γιατί από την επόμενη μέρα θα συνεχίζουν οι κατασχέσει λογαριασμών, θα συνεχίζει η ΔΕΗ να διακόπτει το ρεύμα σε σπίτια, θα συνεχίσουν οι εργαζόμενοι, ενώ προσλαμβανόμενοι να είναι 6 στου 10 με ελαστικέ σχέσει εργασία. Άρα θα συνεχίσει η πολιτική με τι βαριέ συνέπειε που φέρνει την υπογραφή. Και τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν όμω και κάποια θετικά μέτρα έχουμε, που λοιπόν, έχει ανακοινώσει η νέα κυβέρνηση. Έχουμε, Για παράδειγμα, λοιπόν, λέει ο κ. Μητσοτάκη ότι θα ανεβάσει τον κατώτατο μισθό ναι, σε 730 αν ναι, ναι, δεν ναι. κάνω ναι, Αυτό είναι κάτι που θα, θα, θα το βρει τη στήριξη του ΚΚΕ. Προ το, το παρόν, όταν θα έρθουν νομοσχέδια στη Βουλή τα οποία θα ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό και θα καταργούν τον νόμο Βρούτσι που απαγόρεψε ουσιαστικά την κλαδική τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασία. Καθορίζοντα η κυβέρνηση την αύξηση του μισθού, όταν θα υπάρχουν τέτοια μέτρα και νομοσχέδια, θα τα συζητάμε και όπω κάναμε και επί ΣΥΡΙΖΑ, αν δίνουν ανάσα στο λαϊκό εισόδημα στην οικογένεια, θα τα ψηφίζουμε. Mm -hmm. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό που ε, εύστοχα επισημάνθηκε ότι αύριο έρχεται ε, συζητάει το Eurogroup, Eurogroup για την Ελλάδα. Συζητάει πάνω στα συμφωνηθέντα. Mm -hmm. Συζητάει πάνω σε δημοσιονομικέ προσαρμογέ που φέρουν την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ που φεύγει και τι δεσμεύσει τη Νέα Δημοκρατία που έρχεται. Όλα αυτά είναι κόστο. Αυτό το κόστο πιστεύω ότι δεν θα αφήσει περιθώρια για, πώς να, το πω, για να δώσουμε ένα, ένα διάστημα εν περιπτώσει αναμονή σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Είναι σκληρή η, η πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα δυστυχώ διαμορφώνεται με ένα κλίμα συντηρητικοποίηση στον κόσμο. Και σε αυτό η συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ είναι τεράστια, στο να διαψεύσει ελπίδε ότι μπορεί κάτι να αλλάξει, η προσαρμογή στο μία από τα ίδια, ξέπλυνε ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία, σε αυτό, Λε... σε αυτό το κλίμα το mm συντηρητικό, σε αυτό -hmm. το κλίμα τη συντηρητικοποίηση. Προσπαθήσαμε να πάμε κόντρα, προσπαθήσαμε να ενισχυθεί ένα κλίμα χειραφέτηση από το δίπολο. Αυτό εκφράζουν οι ψήφοι του ΚΠΚΕ και σαφώ θα θέλαμε αυτό το ποσοστό να ήταν mm -hmm. πιο υψηλό. Λοιπόν, όσο Όμως μιλάμε, απλώ ψήφοι... να πω ότι βλέπουμε και όσου ε, εκλέγονται. Στο, στο βόρειο τομέα τη Β' Αθήνα, βλέπουμε, είδαμε πριν πρώτο τον κύριο Χατζηδάκη, μετά τον κύριο Γεωργιάδη. Στο νότιο, τον κύριο Δένδια πρώτο, να ακολουθεί πρώτο με διαφορά τον κύριο Δένδια, να ακολουθεί ο κύριος, ε, κύριο Κυρανάκη και ο κύριο Διονύσης Χατζηδάκη. Βλέπουμε τα ονόματα, καθώ μιλάμε, είναι από κάθε κόμμα ε, πρώτο στο ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε, σε αυτή την περιφέρεια ήταν ο κύριος Παπά, όπω πρόλαβα να δω. Βλέπουμε του εκλεγμένου έτσι από όλα τα κόμματα, Γιώργο Αράπογλου. <σφυλίες> οτιδήποτε είναι, μα το, μας το επισημαίνει. Ολοκληρώστε, κ. Σοκέντρο. Ε, αυτοί οι ψήφοι προ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα θα κατατεθούν από την επόμενη μέρα, από αύριο κιόλα, σε κινητοποιήσει που πρέπει να γίνουν απέναντι σε συνέπειε αυτή τη πολιτική. Και θεωρούμε ότι ακριβώς για αυτό το λόγο δεν θα υπάρχει Μάλιστα. καμιά περίοδος mm -hmm.